Καλό βέβαια θα ήταν ο δικηγορικός σύλλογος να ήταν αυτός ο οποίος θα πρωτοπορούσε στο να υποβάλει τέτοιες προτάσεις νόμου. Νομίζω ότι ακούσαμε ένα μικρό κομμάτι από τις εμπειρίες του τι σημαίνει οι στρατηγικές αγωγές για την αποτροπή της συμμετοχής του κοινού στο δημόσιο διάλογο. Υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες. Και είναι τραγικό το γεγονός ότι δεν τις ξέρουμε. Γιατί ξέρουμε ελάχιστο μέρος από αυτές. Βεβαίως κάποιες από αυτές είναι εμβληματικές. Εγώ θα πω μία διαφοροποίηση που έχω διαπιστώσει όσα χρόνια είμαι δικηγόρος. Πάντοτε, στην προσπάθεια να σταματήσουν κινηματικές διαδικασίες και να αναδειχθούν καταχρήσεις εξουσίας από δημόσιους λειτουργούς ή από εταιρείες οι οποίες με τη δράση τους προσβάλλουν τα δικαιώματα ευρύτατων στρωμάτων των πολιτών, χρησιμοποιήθηκαν είτε οι μηνύσεις είτε οι αγωγές εναντίον αυτών οι οποίοι πρωτοστατούσαν στις κινηματικές διαδικασίες. Από τις πρώτες φορές που ήρθα εγώ αντιμέτωπος με αυτή την περίπτωση ήταν πρίτανης του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου της Θράκης, ο οποίος άσκησε αγωγή κατά φοιτητή του, ζητώντας του αποζημίωση 200.000 ευρώ, γιατί ανέδειξε ένα πρόβλημα νομιμότητας σε σχέση με συμβάσεις που υπέγραφε η ενισχύτηση των πανεπιστημίων εκείνη την περίοδο η διοίκηση. Είναι η αρχή αυτής της περίπτωσης η οποία κινηματικά έχει αποκρισταλωθεί με το ότι οι φοιτητές διαμαρτυρόμενοι για αυτή την αγωγή του Πρίτανη πήγανε και χτίσανε το γραφείο του, φυσικά όχι τον ίδιο τον Πρίτανη. Τι όμως έχει εμβληματικά συμφωνήσει από μεριάς του κράτους, από τη μεριά των εκάστοτε κυβερνήσεων, ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν μπορούν να υπάρχουν τέτοιου είδους κινηματικές δραστηριότητες. Μπορούν όμως να υπάρχουν πριτάνες οι οποίοι ζητάνε 200.000 ευρώ από τους φοιτητές τους. Η δεύτερη περίπτωση ήταν από τη Νέα Οδό, η οποία ζήτησε από τους αγωνιστές οι οποίοι δραστηριοποιούνταν ενάντια στην αύξηση, στη συντριπτική αύξηση των διοδίων εν μέσω της μνημονιακής περίοδου, το ποσό των 500.000 ευρώ. Αφού δεν είναι το ποσό. Λοιπόν, αυτές ήταν, δημιουργήθηκε ένα μεγάλο κίνημα εναντίον σε αυτές τις πρακτικές και αυτές οι αγωγές αποσύρθηκαν. Αυτό είναι που έχει μια σημασία. Αυτό που διαπιστώνουμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι όχι μόνο δεν αποσύρονται αυτές οι αγωγές, αλλά εκδικάζονται αυτές οι αγωγές. Και τα ποσά επίσης αυξάνονται αναλόγως. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής. Έχουμε μία πρωτοβουλία για τη συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό έχει τη σημασία του. Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συντάξει μία σύσταση που καλεί τα κράτη-μέλη, η οποία όμως δεν είναι υποχρεωτική, να προβούμε στην αντιμετώπιση του ζητήματος. Και υπάρχει και μία πρόταση οδηγίας η οποία αναμένεται να συζητηθεί τα επόμενα χρόνια, βεβαίως με τη διαδικασία η οποία έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τη Συμφωνία του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κτλ. Αναμένεται να κρατήσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Γιατί ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία? Ίσως θα άξιζε να αναφερθούμε, γιατί έχει και μια ιστορική σημασία, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδιαφέρθηκε για το θέμα μετά από την περίπτωση της δολοφονίας της Μαλτέζας δημοσιογράφης Δάφνης Καρουάνα Γκαλίτσια, η οποία πριν τη δολοφονία της, στην οποία ενεπλάκη και το ίδιο, η ίδια η κυβέρνηση εκείνη της περίοδου, με μια πλήρη μαφιόζικη πρακτική, είχε δεχθεί 47 αγωγές ΣΛΑΠ. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία ομνύουν οι περισσότερες δυνάμεις του Κοινοβουλίου,
έχει αποδεχθεί ότι το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ποιος είναι ο λόγος λοιπόν για τον οποίο δεν πρέπει αυτή η πρόταση νόμου να γίνει δεκτή, όχι μόνο από τη μέρα 25, αλλά από το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων του Κοινοβουλίου. Ελπίζω το γεγονός ότι τελευταίως βλέπουμε ότι ακολουθούνται μαφιόζικες πρακτικές υποκλοπών με τη στήριξη της κυβέρνησης να μην οδηγεί στο αντίθετο συμπέρασμα. Είναι λοιπόν θέμα, και νομίζω ότι έχει μια σημασία, είναι λοιπόν θέμα να δούμε το κλίμα στο οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ένα κλίμα το οποίο, όπως αναφέρει και ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου, καλεί τις ελεγκτικές αρχές να στραφούν κατά των δημοσιογράφων, οι οποίοι αναδεικνύουν τα ζητήματα με φορολογικούς ελέγχους, όπου περνάνε διατάξεις για επιτροπές διαδηλωγίας στον τύπο, όπου υπάρχουν ζητήματα σαν τη διάταξη για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, που καταλήγει σε μια πλήρως αόριστη νομική συγκρότηση του αδικήματος. Όλα αυτά βεβαίως μπορεί να μην είναι να μην αναδεικνύουν το κλίμα είναι κατάλληλο για να περάσει μια τέτοιου είδους διάταξη, αλλά πιστεύω ότι αν μια τέτοιου είδους πρόταση με τη βοήθεια και των κομμάτων που καταλαβαίνουν τη σημασία της, με τη βοήθεια και των οργανώσεων εκείνων οι οποίες θα πρέπει να μπουν στην πρωτοπορία για να γίνει αποδεκτή μια τέτοιου είδους διάταξη, γίνει κτήμα και συλλογικών φορέων όπως η ΕΣΥΕΑ, όπως ο Δικηγορικός Σύλλογος, όπως άλλοι μαζικοί φορείς, τότε η πίεση θα είναι ακόμα πιο μεγάλη και θα πρέπει και σε αυτή την κατεύθυνση να κινηθούμε. Τι λέει η πρόταση την οποία έχουμε συντάξει και γιατί τη συντάξαμε? Η αλήθεια είναι ότι κινητοποιηθήκαμε έχοντας υπόψη μια συζήτηση που είχε γίνει στο Δίκτυο Δικαιωμάτων και Ελευθεριών κατόπιν της εμβληματικής περίπτωσης της ΣΥΡΟΥ, που πραγματικά, εάν πάρει κανείς όλες τις προδιαγραφές του τι είναι ΣΛΑΠ αγωγή, κάνει τσεκ σε όλες. Λοιπόν, και επειδή ακριβώς θεωρούμε σαν δικηγορική παράταξη ότι πρέπει να ασχολούμαστε με τα κοινωνικά ζητήματα, γιατί αυτός είναι ο ρόλος του δικηγόρου και δεν είναι απλώς ο ρόλος της υπεράσπισης των συμφερόντων, έστω και των πιο φτωχών λαϊκών στρωμάτων που εντάσσονται μέσα στη δικηγορία πλέον, διότι έχουμε πολλές τέτοιου είδους περιπτώσεις και ιδίως τους μισθωτούς και ασκούμενους δικηγόρους, θεωρήσαμε ότι θα πρέπει πλέον να προβούμε σε πρακτικές που θα καλύπτουν τα κενά που διαμορφώνονται από την ελλειπή αντιπολίτευση μέσα στο κοινοβούλιο. Γιατί θεωρούμε ότι αν εξαιρέσεις περιπτώσεις σαν εδώ την προσπάθεια την οποία έκανε το ΜέΡΑ25 γύρω από το θέμα, την οποία φυσικά μας ενέπνευσε και αυτή για να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε μια τέτοιου είδους πρόταση νόμου, δεν βλέπουμε το πώς η αντιπολίτευση κάνει προτάσεις οι οποίες μπορούν να διευκολύνουν την υποστήριξη των ανθρώπων οι οποίοι κινητοποιούνται. Γιατί όπως σωστά υπόθηκε, αν οι αγωγές είναι ένα ζήτημα, οι ποινικές διώξεις είναι ένα δεύτερο ζήτημα. Και στις ποινικές διώξεις, αυτό που πρέπει να δούμε είναι τα εξής δύο χαρακτηριστικά τους. Το ένα είναι οι ποινικές διώξεις εκείνες που στρέφονται κατά κινημάτων και οι οποίες αφορούν την καταστολή ευθέως του κινήματος. Δηλαδή, τις συλλήψεις των ανθρώπων στη κινητοποίηση και το φόρτωμά τους με το μισό ποινικό κώδικα προκειμένου να σταματήσουν τις κινητοποίησεις. Αναφέρομαι την περίπτωση της Λευκίνης, που ακόμα τότε βεβαίως ήταν πλημμυρηματικού χαρακτήρα για κατηγορίες, της Κερατέας που γίνανε κακοπλημμυρηματικού χαρακτήρα ή της προφυλακίσης στις Κουριές. Δηλαδή, μία κλιμάκωση κιόλας της ποινικής δίωξης. Και βέβαια με όλες εκείνες τις επιμέρους ποινικές διώξεις, οι οποίες ενώ θα έπρεπε να μπαίνουν στο αρχείο, οι εισαγγελικές αρχές τις πηγαίνουν όλες στο ακροατήριο. Εκτός ελαχίστων περιπτώσεων. Άρα εδώ είναι περισσότερο ζήτημα
τη διαμόρφωση μια κατεύθυνση και προ τι εισαγγελικέ αρχέ, ότι όταν έχουμε περιπτώσει που ουσιαστικά αποσκοπούν στη φήμωση και στη λογοκρισία, θα πρέπει οι συγκεκριμένε αυτέ ποινικέ δίωξει να μην προχωράνε καθόλου. Αυτό βεβαίω θα έπρεπε να το κάνει με εγκύκλιο ο εισαγγελέας του Αδίου Πάου. Αυτό είναι ίσως και το πρόβλημα. Τι περιλαμβάνει η πρόταση την οποία κάνουμε. Θα πρέπει καταρχήν να διαπιστώσουμε ότι η πρόταση αυτή έχει μια βασική, αν το θέλετε, ισορροπία. Δηλαδή, δεν αφορά αγωγές συγκομματικής δυσφήμισης, οι οποίες αφορούν ιδιωτικό βίο προσώπου. Έτσι. Έτσι. Οι αγωγές αυτές αφορούν τη συμμετοχή του κοινού σε ζητήματα δημοσίου ενδιαφέροντος. Και άρα, καταλαμβάνει κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο συμμετέχει στο δημόσιο διάλογο, άρα δεν αποκλείονται ούτε δημόσιοι υπάλληλοι, ούτε συνδικαλιστές, ούτε δήμαρχοι, ούτε κανένα. Και αφορά το σύνολο των πιθανών παρεμβάσεων με τις οποίες κάποιος ανοίγει ένα ζήτημα στο δημόσιο διάλογο. Δημοσιεύματα, αναφορές, επιστολές, υποβολές ερωτημάτων σε δημόσια εποπτική ερευνητική αρχή ή μη κυβερνητική οργάνωση, στον τύπο, στο διαδίκτυο, σε έρευνα, με σατυρικό κείμενο ή σατυρική παράσταση, με ντοκιμαντέρ, με δημοσίευση έργου λόγου, τέχνης ή επιστήμης ή άλλου οπτικοακουστικού έργου, με κάλεσμα σε συνάθρηση, με δημόσιο κάλεσμα σε μποϊκοτάζ, άρα όλες τις πιθανές περιπτώσεις με τις οποίες κάποιος μπορεί να παρέμβει στο δημόσιο διάλογο. Το δεύτερο είναι ο καταρχήν ενδεικτικός προσδιορισμός θεμάτων δημοσίου ή τοπικού ενδιαφέροντος. Γιατί βεβαίως η έννοια θέμα δημοσίου ή τοπικού ενδιαφέροντος είναι αρκετά ευρεία, έχει ήδη επεξεργαστεί νομολογιακά και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ενδεικτικά σχετίζεται με ζητήματα όπως η προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος, της εργασίας, των εν γένει ατομικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, τον δημοκρατικό και πολιτικό βίο, τη μετανάστευση, την προσφυγική κίνηση. Ζητήματα δηλαδή που αφορούν είτε ένα τοπικό ζήτημα, είτε ένα ζήτημα ευρύτερου δημοσίου ενδιαφέροντος. Να υπενθυμίσω εδώ ότι είναι πάγια η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με την οποία για τα ζητήματα αυτά το ενδιαφέρον του κοινού είναι συστατικό στοιχείο για τη συγκρότηση αυτού που λέμε δημοκρατική κοινωνία. Αν για τα ζητήματα αυτά δεν υπάρχει ελεύθερος δημόσιος διάλογος, τότε υπονομεύεται το ίδιο το δημοκρατικό πολίτευμα. Άρα υπάρχει ένα επιτακτικό δημόσιο συμφέρον να αποφεύγονται αγωγές καταχρηστικές οι οποίες προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα αποτρεπτικό φαινόμενο, ένα πάγωμα του λόγου όποιου θέλει να εμπλακεί σε αυτή τη δημόσια συζήτηση. Το τρίτο στοιχείο το οποίο ως προδιαγραφή, ως προϋπόθεση για να μιλάμε για αγωγή ΣΛΑΠ, είναι η αγωγή αυτή να ασκείται καταχρηστικά από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δύναται να ασκεί άμεσα ή έμεσα ιδιαίτερη επιρροή εκ της οικονομικής του δραστηριότητας ή ισχύως ή από την άσκηση δημόσιας εξουσίας ή από την κατοχή θέσης δημοσίου λειτουργήματος ή εκ της συμμετοχής του σε ενώσεις επιχειρήσεων και οικονομικών φορέων κατά τρόπο που να μπορεί να επηρεάσει ακριβώς αυτό το ζήτημα του δημοσίου ή τοπικού ενδιαφέροντος. Και το τελευταίο είναι η άσκηση της αγωγής να αποσκοπεί ακριβώς την αποτροπή της συμμετοχής του εναγωμένου στο σχετικό δημόσιο διάλογο, όπως πάλι ενδεικτικά, αν είναι η αγωγή προδήλως νόμο ή ουσία βάσιμη, αν το ετούμενο ποσό ικανοποίησης της ηθικής βλάβης που ζητείται είναι υπερβολικά δυσανάλογο προς το εισόδημα του εναγωμένου, αν δεν προκύπτει θετική ζημία ή διαφυγών κέρδος
του ενάγοντος που να συνδέεται διωδώς με την περιγραφόμενη στην αγωγή συμπεριφορά του αναγωγένου, εάν έχουν προηγηθεί ενέργειες που αποσκοπούν στον εξαναγκασμό του εναγωμένου να σιωπήσει, πριν δηλαδή την άσκηση της αγωγής, αν έχουν ασκηθεί περισσότερες από μία αγωγές εναντίον του ίδιου εναγωμένου με το ίδιο ή παρόμοιο αντικείμενο, γι' αυτό λέω ότι όλα αυτά η σύρος τα τσεκάρει όλα. Εάν η επιλογή της διαδικασίας, εδώ είναι ένα ζήτημα το οποίο ελπίζω να μην δώσω ιδέες, ότι η επιλογή της δικαιοδοσίας υποβάλλει τον εναγόμενο σε υπέρμετρα δικαστικά έξοδα. Γιατί το λέμε αυτό? Το forum shopping. Ακριβώς. Yeah. Διότι με βάση την πάγια νομολογία και του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και άλλων δικαστηρίων και διεθνών συμβάσεων που αφορούν το ζήτημα της δικαιοδοσίας, δηλαδή στο σε ποιο δικαστήριο μπορεί να κατατεθεί μια αγωγή, όταν έχουμε προσβολή της τιμής και της υπόλοιψης ή της φήμης μέσω του διαδικτύου, τότε ο ενάγων μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε χώρα την οποία κάποιος έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, σε αυτό το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Εκτός αν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης αφορούν μια συγκεκριμένη χώρα. Αν δηλαδή είναι και ο ενάγων και ο εναγόμενος στην ίδια χώρα και το αντικείμενο της διαμάχης είναι επίσης στην ίδια χώρα, τότε πιθανότητα θα απορρίπτονταν μια τέτοιου είδους αγωγή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα ασκείτω. Και άρα αυτά τα οποία όλα συζητήσαμε πριν για το πόσους δικηγόρους χρειάζεσαι, για το τι έξοδα πρέπει να καταβάλεις, που σημειωτέων ότι τα έξοδα για περιπτώσεις αγωγών είναι και πολύ περισσότερα από τα έξοδα για την ποινική διαδικασία, όταν μιλάμε για πνευματικά τουλάχιστον. Από το τι χρόνος θα χρειάζεται να καταβάλεις και από το εάν τι άκος ακόμα περισσότερο θα έχεις εάν κάποιος σε ενάγει σε άλλη χώρα που δεν ξέρεις ούτε τι ισχύει από πλευράς δικαίου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι σημασία έχουν τέτοιου είδους πρακτικές. Τι θέλουμε να, μέσα από αυτή τη διαδικασία που προτείνουμε και θα σας την αναπτύξω τώρα, να κατορθώσουμε. Θέλουμε να κατορθώσουμε να αποφύγουμε όλο αυτό το βάρος και του χρόνου που απαιτείται για την έκδοση τελεσίδικης απόφασης σε τακτική αγωγή, είτε είναι δια του τύπου όπου πηγαίνει ακροατήριο, είτε δεν είναι δια του τύπου όπου πηγαίνει με τη νέα τακτική διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για διαδικασίες που κρατάνε αρκετά χρόνια και στη νέα τακτική διαδικασία ακόμα περισσότερο. Και να αποφύγει κανείς και τα έξοδα που απαιτούνται και κυρίως να έχει μία γρήγορη και ταχεία επίλυση του ζητήματος εάν πρόκειται περί αγωγής ΛΑΠ. Οπότε η πρότασή μας είναι με αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών δικάζουν κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, όχι ως ασφαλιστικό μέτρο, και αυτό έχει σημασία γιατί είναι άλλες υποδιαγραφές στην περίπτωση του ασφαλιστικού μέτρου, απαιτείται κίνδυνος, άμεσης κτλ. Με τη διαδικασία. Και νομίζω, αν μου επιτρέπεις, ότι είμαστε έτσι όταν είναι κατά τη διαδικασία και σύμφωνοι με την αρχή για την πρόσβαση στο φυσικό δικαστή. Σαφέστατα. Έτσι. Διότι επιτρέπει επίσης, όταν έχουμε τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, επιτρέπεται και η άσκηση εφέσεων που απαγορεύεται στην περίπτωση των ασφαλιστικών μέτρων. Άρα, με αυτή τη διαδικασία λοιπόν, μπορεί ο ετών να ζητήσει να αναγνωριστεί ότι η αγωγή που ασκήθηκε εναντίον του ασκείται καταχρηστικά γιατί είναι ΣΛΑΠ. Και με την ίδια αίτησή του να ζητήσει, σε περίπτωση που αναγνωριστεί ότι είναι καταχρηστική αυτή η διαδικασία, και αποζημίωση για κάθε έξοδο στο οποίο επιβλήθηκε εξαιτίας της άσκησης της καταχρηστικής κατά τα ανωτέρω αγωγής, αλλά και ικανοποίηση της ειδικής του βλάβης από την αγωγή αυτή. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, αυτό το οποίο προσπαθούμε να διαμορφώσουμε είναι ένα αντίθετο chilling effect, δηλαδή ένα αντιπάγωμα, αυτό το οποίο εύκολα κάνει κάποιος, επειδή έχει την ισχύ να το κάνει και αντέχει τα έξοδα να το κάνει και μπορεί να το κάνει γιατί έχει αυτή την θέση μέσα στην κοινωνία, έτσι, να το δημιουργήσουμε το ακριβώς ανάποδο. Πρέπει να το σκεφτείς για να το κάνεις. Γιατί θα υποστείς
πιο βαρύτερες συνέπειες. Άρα, αντίστοιχα, προβλέπουμε ότι σε περίπτωση εφέσεως θα πρέπει να καταβάλει παράβολο, δηλαδή αν χάσει να βγει την αίτηση αυτή, να καταβάλει παράβολο το ύψος του οποίου ανέρχεται στο 1 τρίτο της αγωγικής του αξίωσης. Άρα, να καταβάλει 500.000 ζήτησες, 150, 1 εκατομμύριο, 330. Και βεβαίως, φυσικά, προβλέπουμε και τις διαδικασίες εκείνες με τις οποίες ρυθμίζονται δικονομικά ζητήματα, όπως παραδείγματος χάρη ότι όσο βεβαίως διαρκεί αυτή η διαδικασία στα ασφαλιστικά μέτρα, δεν τρέχουν οι προθεσμίες για πρώτα. Όχι, δεν τρέχουν οι προθεσμίες εν γέν και οι παραγραφές και όλες οι αποσπασμιστικές και δικονομικές προθεσμίες προκειμένου να μην χάσει κάποιος το δικαίωμά του, εάν τυχόν κριθεί ότι δεν ήταν σλάβ αυτή η αγωγή, να προχωρήσει η διαδικασία στην τακτική διαδικασία. Όπου εκεί και ο εναγόμενος πάλι θα μπορέσει να προβάλλει όλα τα δικαιώματα και όλες τις αξιώσεις για να απορριφθεί αγωγή. Όχι πια ως κατακριστική ως σλάβ, αλλά επειδή δεν έχει ουσία ή νόμο αβάσιμο, αόριστη κτλ. Για όλους τους λόγους για τους οποίους πολλές φορές απορρίπτονται οι συγκεκριμένες αγωγές. Άρα, αυτή είναι η βασική μέθοδος την οποία προτείνουμε και θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να γίνει δεκτή μια τέτοιου είδους πρόταση νόμου για έναν επιπλέον λόγο. Υπάρχει μια πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που στηρίζει μία τέτοιου είδους πρόταση. Ήδη το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει κάνει δεκτό ότι όχι μόνο δημόσια πρόσωπα έχουν την υποχρέωση να ανέχονται τη δημόσια ρετική, αλλά αυτό ισχύει και για τις εταιρείες εκείνες, οι οποίες έχουν με τις επιχειρηματικές τους πρακτικές δύναται να έχουν επιρροή στις συνθήκες ζωής ευρύτερων τμήματων του πληθυσμού. Πρόκειται για τις υποθέσεις Φαγέτ κατά Ηνωμένου Βασιλείου και την πολύ εμβληματική Στίλεντ Μόρις κατά Ηνωμένου Βασιλείου, όπου ακτιβιστές μοιράζανε φυλάδια εναντίον της Μακδόναλντ στα έξω από τα καταστήματά της και τις οποίες τους ζήτησε υπερβολικά μεγάλα ποσά, διότι προσβάλλαν τη φήμη της εταιρείας τους. Εν τέλει, τα δικαστήρια επέβαλαν ένα αρκετά χαμηλό για την Ηνωμένο Βασίλειο ποσό, των 36.000 λιρών, αλλά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε ότι ένα τέτοιο είδους ποσό είναι υπερβολικά δυσανάλογο σε σχέση με τα εισοδήματα των ακτιβιστών και βεβαίως δημιουργεί ένα πάγωμα και τους αποτρέπει στο να μπορέσουν να συμμετέχουν στο δημόσιο διάλογο γύρω από αυτά τα ζητήματα. Άρα υπάρχει η νομολογία την οποία αναφέρουμε αναλυτικά και στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης νόμου, με την οποία προσπαθούμε τι να κάνουμε, να πούμε σε αυτούς οι οποίοι θα νομοθετήσουν ότι δεν έχουμε κανένα λόγο να μην νομοθετήσουν. Και ελπίζουμε και με τη βοήθεια και ανθρώπων και κομμάτων σαν το ΜέΡΑ25 να κατορθώσουμε πραγματικά να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο στο οποίο η αυτονόητη συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο, η αυτονόητη δημοκρατική διαδικασία η οποία επιβάλλει να ακούγονται όλες οι απόψεις και πρωτίστως οι απόψεις αυτών οι οποίοι υποστηρίζουν και υπερασπίζουν τα συμφέροντα και τα δικαιώματα ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων και από πρακτικές των κυβερνήσεων και από πρακτικές εταιριών οι οποίες επιδρούν στη ζωή του καθένα. Ακούσαμε εδώ για τον Βόλο. Έτσι. Δηλαδή, για το γεγονός ότι μέσα στα σπίτια και στα πνευμόνια και στα σώματα του κάθε έναν από αυτούς που έχουν την ατυχία να διαμένουν εκεί υπάρχει μια τεράστια επέμβαση, σχεδόν καθημερινή. Δυστυχώς έτυχε να το μυρίσω κι εγώ.
ως δικηγόρος που προσπάθησα να υπερασπιστώ αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, αντίστοιχα και σε άλλες περιοχές, τι να πούμε για τις χωριές. Στον Βόλο είχαμε ανέκδοτο. Ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, εάν δεν υπάρχει τέτοιου είδους αντίδραση και αντιμετώπιση απέναντι σε αυτές τις πρακτικές και των εταιριών και των κυβερνήσεων και των διοκτικών αρχών που πολλές φορές συντάσσονται με αυτές και των πρωτίστως των αστυνομικών δυνάμεων οι οποίες φτάνουν στο σημείο όχι απλώς να ξυλοφορτώνουν όποιον βγει στον δρόμο ή να τον περιλούζουν με τα δακρυγόνα αλλά ακόμα και να τον οδηγούν στο θάνατο. Αν δεν δημιουργηθεί λοιπόν ένα ευρύτερο πλαίσιο αντίδρασης απέναντι σε αυτή την κατάσταση, τότε το μέλλον είναι πραγματικά δυστοπικό για όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.